Κυρία Υπουργέ, επειδή στη Βουλή πρέπει να αντανακλάται και η επικαιρότητα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Λύκειο, στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, γίνονται νέες επιθέσεις φασιστικών ομάδων στους συγκεντρωμένους φοιτητές και τους μαθητές και νομίζω ότι είναι καιρός πια το Υπουργείο να πάρει θέση και η κυβέρνηση και κυρίως να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πια αυτό το πράγμα. Τώρα, ως προς την ερώτηση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, κάθε λογικός άνθρωπος, ότι δεν νοείται εξεταστικό σύστημα χωρίς να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Είναι το βασικό, το βασικότερο απ' όλα. Αυτό συζητάμε σήμερα με την ερώτησή μας. Αυτό θέτουμε ακριβώς. Φέτος λοιπόν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα μαθήματα τα γνωστά των νέων ελληνικών, των αρχαίων ελληνικών, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας. Όμως, σύμφωνα με τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή σας πέρυσι τον Ιούνιο, τον 4692, περί αναβάθμισης του σχολείου, τέλος πάντων, καταφημισμών, από τη σχολική χρονιά τη φετινή, το μάθημα της κοινωνιολογίας αντικαθίσταται από το μάθημα των λατινικών. Και άρα αυτό το μάθημα θα δοθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, το 2022, τη φετινή χρονιά δηλαδή, τη σχολική. Στο νόμο αυτόν όμως δεν είχε προβλεφτεί, δεν γίνεται καμιά αναφορά, αν αυτή η αντικατάσταση θα ισχύσει και για τους απόφοιτους τους φετινούς ή και τους παλιότερους, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα της κοινωνιολογίας και επιθυμούν να λάβουν ξανά μέρος στις εξετάσεις, όπως έχουν αυτό το δικαίωμα φυσικά. Εάν δεν υπάρξει κάποια ρύθμιση και τελικά ισχύσει αυτό που λέει μέσα ο νόμος, δημιουργείται πρόβλημα σοβαρό στους υποψήφιους των προηγούμενων ετών, καθώς θα πάνε να δώσουν ένα μάθημα, να εξεταστούν ένα μάθημα το οποίο δεν το έχουν διδαχθεί καθόλου. Το μάθημα των λατινικών. Προκύπτει λοιπόν σοβαρό ζήτημα της μεταχείρισης, αυτονόητο, σοβαρότατο, και βέβαια προκύπτει και ζήτημα και για τον ίδιο το ρόλο του σχολείου, το μορφωτικό του ρόλο και την προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για την παροχή των δυνατοτήτων δηλαδή, των ίσων δυνατοτήτων, των ίσων ευκαιριών που πρέπει να παρέχει η εκπαίδευση. Σας ρωτάμε τώρα τι θα κάνετε. Έχετε δύο επιλογές. Θα λάβετε, θα ψηφίσετε, θα προβείτε σε μεταβατικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορέσουν οι υποψήφοι αυτοί που είχαν τα προηγούμενα χρόνια την κοινωνιολογία να συνεχίσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με κοινωνιολογία, ή σε περίπτωση που επιμείνετε στη ρύθμισή σας για τα λατινικά, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε αυτά τα παιδιά, αυτοί οι υποψήφοι, να προετοιμαστούν βεβαίως χωρίς κανένα δικό τους έξοδο με μέρημνα της πολιτείας στην νέα εξεταστέα ύλη των λατινικών. Περιμένουμε να σας ακούσουμε, όπως περιμένουν και τα ίδια τα παιδιά να ακούσουν. Το Υπουργείο μας καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια παράνομης διακοπής των μαθημάτων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό και νομίζω ότι είναι και κάτι γνωστό και ως εκ περισσού το επαναλαμβάνω και από το βήμα της Βουλής. Οι περίπου 80.000 απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου της χρονιάς που μας πέρασε στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου εξετάστηκαν στην κοινωνιολογία. Μάθημα το οποίο με την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων αντικατέστησε τα λατινικά για μια διετία. Στις εξετάσεις του 2022, όσοι θα δοκιμάσουν την τύχη του εκ νέου θα εξεταστούν στα λατινικά. Το ΙΕΠ, που είναι ο επιστημονικός βραχιώνας του Υπουργείου μας, εισηγήθηκε το 2020 τα νέα ορολόγια προγράμματα βάσει της πράξης 28 στις 5 έκτου του 20 του ΔΣ. Έτσι, τα ισχύοντα πλέον ορολόγια προγράμματα του Γενικού Λυκείου επανακαθορίστηκαν με το νόμο 4692 του 20 και εξειδικεύτηκαν με τη ειδική υπουργική απόφαση που υπογράφει από την προκάτοχό μου, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, δημοσιεύτηκε στις 15 έκτου του 20 στο ΦΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4692, οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αρχαία ελληνικά, ιστορία και λατινικά. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5, με τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του μέρους Α, και συγκεκριμένα, στο άρθρο 61, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα μαθήματα της παραγράφου 7 του νόμου 4692 του 20
και δεν υπάρχουν περαιτέρω πεταματικές διατάξεις για το υφιστάμενο θέμα. Στη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, η ηγεσία του ΙΠΕΘ οδηγήθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παιδαγωγικούς λόγους, όπως το ΙΕΠ υπέδειξε. Υπάρχουν πολλοί ουσιαστικοί λόγοι που κλείνουν υπέρ αυτής της απόφασης και δεν άπτονται αποκλειστικά της χρησιμότητας του επιλέγοντος μαθήματος σε σχολές, αλλά συνδέονται με τη γενικότερη ανάγκη για αναβάθμιση των γλωσσικών γραμμάτων. Τα νέα ορολόγια προγράμματα ήταν αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας και στροφής προς τα κλασικά γράμματα για την κλασική παιδεία, με όρους που θέτουν πάντα στον επίκεντρο τον μαθητή. Κυρία Υπουργέ, δεν μιλάμε για μια απλή διακοπή μαθημάτων στη Σταυρούπολη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σας το ξαναλέμε. Δεν μιλάμε για επεισόδια. Μιλάμε για επιθέσεις φασιστικών ομάδων ενάντια σε φοιτητές και μαθητές. Και πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο σας, διαλέξτε ποιος θα είναι αυτός, να πάρει θέση. Θα περιμένουμε και στη δευτερολογία σας. Τώρα, είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε λίγο και λιγάκι όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ποιοι την πληρώνουν? Την πληρώνουν συνήθως τα παιδιά τα οποία μένουν ξεκρέμαστα. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αλλαγές. Να θυμίσω εδώ ότι το μάθημα των Λατινικών υπήρχε, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έβγαλε, αφού το κατηγόρησε και το αντικατέστησε με την κοινωνιολογία. Δεν θα πούμε εμείς αυτήν την άγωνη συζήτηση αντιπαράθεσης ανάμεσα στα μαθήματα, γιατί θεωρούμε εξίσου χρήσιμα και τα δύο. Και να γιατί. Τα Λατινικά θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις κοινωνίες, την κοινωνία εκείνης της εποχής, τις κοινωνικές, τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες. Αυτό όμως θυμίζει κοινωνιολογία και αμέσως μας δείχνει πόσο χρήσιμο είναι και το μάθημα της κοινωνιολογίας. Αντί λοιπόν να αντιπαρατίθενται αυτά τα δύο μαθήματα, μπορούν μια χαρά να λειτουργήσουν και τα δύο μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. Όσο για το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανάλογα με το τι παραγγέλνουν οι κυβερνήσεις, σερβίρει και αυτό. Άλλη φορά να φύγουν τα Λατινικά, άλλη φορά να φύγει η κοινωνιολογία. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι, μάλλον θα επαναφέρω μία πρόταση που είχαμε κάνει και τότε για το μάθημα των, για να τελειώσει και αυτή η άγωνη κόντρα, για να το κλείσω δηλαδή, ότι μπορούν και τα δύο μαθήματα να ενταχθούν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, και το ένα και το άλλο, ανάλογα βεβαίως με το τμήμα ή με τη σχολή που επιλέγει ο μαθητής. Αλλού θα χρειάζεται η κοινωνιολογία, αλλού θα χρειάζονται τα Λατινικά. Ήταν μία πρόταση που την κάναμε και πέρυσι στο Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Την επαναφέρουμε, θεωρούμε ότι είναι μία δίκαιη πρόταση. Τώρα, να το πούμε απλά, κυρία Υπουργέ. Η κυβέρνησή σας βάζει τα παιδιά των προηγούμενων ετών, να εξεταστούν σε ένα μάθημα, το μάθημα των Λατινικών, το οποίο δεν έχουν διδαχθεί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πού ακούστηκε αυτό? Να μιλήσουμε για την ανισοτιμία της πρόσβασης? Νομίζω είναι λίγο αυτό που θα πούμε. Να μιλήσουμε ότι ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο τις διακρίσεις? Τα βάζετε δηλαδή να επομιστούν αυτά τα παιδιά των 2-3 προηγούμενων ετών που δεν είχαν διδαχτεί τα Λατινικά, να μπουν στον κόπο και στα έξοδα μέσα σε 5-6 μήνες, να μάθουν ύλη διδακτέα 2 ετών στο σχολείο για να πάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή αρνείστε να κάνετε μια μεταβατική ρύθμιση? Όσο για τα επιχειρήματά σας, 3 ήταν τα βασικά σας επιχειρήματα, νομίζουμε ότι δεν αντέχουν στην κριτική, για να μην πούμε ότι και ορισμένα από αυτά είναι προκλητικά. Όπως ας πούμε αυτό που λέτε ότι θα ετίθετο εάν γινόταν η μεταβατική ρύθμιση ζήτημα ίσης μεταχείρισης. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν εξετάζονται μαθήματα στις εξετάσεις, κυρία Υπουργέ. Εξετάζονται παιδιά, εξετάζονται μαθητές. Αν λοιπόν ένας μαθητής δεν έχει διδαχθεί ένα μάθημα, πώς μπορεί να εξεταστεί σε αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω, αδυνατό. Όσο για την υποχρέωση του κράτους που είπατε, ότι οφείλει να προετοιμάζει τα παιδιά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ελάτε τώρα. Η δική σας η κυβέρνηση είναι αυτή, όχι ότι και η προηγούμενη δηλαδή έκανε πολλή δουλειά γι' αυτό, που ένα σωρό ειδικά μαθήματα δεν τα διδάσκει στο δημόσιο σχολείο και ταυτόχρονα στις πανελλαδικές εξετάσεις αυτά εξετάζονται. Θέλετε να σας μιλήσω για το σχέδιο, για τη μουσική? Να μην προχωρήσω. Όσο για το ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και 1,5 χρόνο, εδώ και 2 χρόνια, άρα το ήξεραν, τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό για τους μαθητές, για τα παιδιά αυτά? Ότι θα έπρεπε να αλλάξουν δηλαδή τις επιλογές τους και ξαφνικά εκεί που προετοιμαζότανε
τα προηγούμενα χρόνια να πάνε σε μια κατεύθυνση, έπρεπε να το αλλάξουν αυτό. Τίποτα λοιπόν από αυτά δεν ισχύει. Η ουσία είναι ότι χιλιάδες παιδιά αγωνιούν, ταλαιπωρούνται, ξοδεύονται. Θα το ξαναπούμε. Οφείλετε, έχετε την υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά να προχωρήσετε σε μια δίκαιη ρύθμιση. Τέλος, μεταβατική. Τέλος, θέλουμε να επαναφέρουμε για ελάτε, την κύριε Δελή. Και τελειώνω, είναι σημαντικό κύριε όμως, πρόεδρε, γιατί έχουμε νόμο θέλουμε σχέδιο, να επαναφέρουμε εντάξει. Και την πρόταση, μια πρόταση που την λέμε και την ξαναλέμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση τη λέγαμε και την απέρριπτε, την πρόταση για την κατοχύρωση της βαθμολογίας σε ορισμένα μαθήματα. Κάτι που υπήρχε παλιότερα και καταργήθηκε με το γνωστό. Βάλετε όλα τα θέματα της παιδείας. Η πρόταση τώρα αυτή συγκεντρώνει δύο πλεονεκτήματα. Εντάξει, άλλο είναι η ερώτηση. Η πρόταση, είναι σχετική με την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πώς είναι πρώτον, σχετική. Εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του υποψηφίου να εισάγεται στη σχολή της πρώτης του προτίμησης. Και αυτό δεν είναι λίγο, πιστέψτε με. Και δεύτερον, αποτελεί και μια προστασία και δικαιοσύνη απέναντι σε τέτοιες ρυθμίσεις που φέρνουν συνεχώς οι κυβερνήσεις. Το ζήτημα, η ουσία είναι ότι η πολιτική σας προκαλεί αντιδράσεις, τροφοδοτεί αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, αλλά και στους μαθητές.